Γεια σου παιδιά. Σήμερα θα ανεβάσουμε βίντεο προ. Νομίζω είχα λίγο πορωθεί με το Minecraft κάπως. Συγγνώμη, έχω πολύ καιρό να ανεβάσω προ βίντεο. Θα ανεβάζω τώρα λίγο πιο συχνά Call of Duty προ. Θα αφήσω λίγο πίσω το Minecraft και έχω ανεβάσει πολλά βίντεο. Και σήμερα βασικά σε λίγο μπορεί να βάλω να ανεβαίνει και ένα βίντεο Mortal Kombat. Είμαστε εδώ με τον Pat Chris. Παίξουμε προ 1v1. Έχω πάλι την Bayer φυσικά και έτοιμος. Όπω GTA πρέπει να ανεβάσω επειδόντως βίντεο. Έχω πάρα πολύ καιρό. Και πιστεύω θα είναι deathmatch parkour. Πώς γίνεται ένα. Έχω πατήσει άρξη. Έχω πάρα πολύ καιρό. Έχει πάσα, τετράγωνο shoot, κύκλο, ο κύκλος είναι tackling. Με το R2 τρέχεις. R1 τρέχεις, sorry. Με το R1 τρέχεις. Εντάξει, είναι Bayern Μονάχου εναντίον Real Madrid. Γεια σας και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Για την κάλυψη του αγώνα βρίσκεται σήμερα μαζί μας ένας γνώστης του αθλήματος, ο Γιώργος Θαναελάκης. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Λοιπόν, περίμενα με πολύ ανυπομονησία αυτόν τον αγώνα. Κινείται προς τα εμπρός. Ρόμπεν πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ευκαιρία για γκολ. Απομακρύνουν την μπάλα. Με το αυτό που γυρίζει την διάδοση. Πρέπει να πούμε πως θα πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή στην επίθεση. Γρήγορα δύο φορές. Μπενζεμά. Πήγαινε για μπέλ. Σβάινστάιγκερ. Και να που κατεβαίνει. Μεγάλη ευκαιρία. Να τελειώσει το φάση. Πολύ ωραία ενέργεια και κουτάκια. Πάμε να μην αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Εδώ τελείωσε άψογα το τετατέτ. Δεν άφησε περιθώρια στον πορτιέρο να κάνει κάτι. Η Real Madrid ήδη είναι πίσω στο σκορ, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Παιδιά, χρονιά, έχω καλά νέα, είναι για μένα. Πήρα πλατίνη στο ομάδα ένα γκολ πολύ νωρίς, γι' αυτό αλλάζει σίγουρα το δεδομένο. Και έτσι έκανε το 1-0. Πάμε. Χειρέ. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού της Ελλάδας. Δεν περνά. Όποιο παιχνίδι να περνά, να μην όλοι δεν την περνάς. Παλιά. Εγώ πάλι σκύλου στην περνά και τα ανέφερα μάλιστα. Βρίσκεται σε πολύ πλειονεκτική θέση. Πάει για γκολ η φάση. Έλα ρε φίλε. Τέρμα. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Βάγκερ πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική, να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Ραφίνια. Ναι. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Κινείται απληκτικά προς την αιστεία. Έλα ρε τώρα. Σβάινστάιγκερ. Αλάμπα. Ευκαιρία. Την κόβει. Η Γεραμέντη. Μπέιλ. Συμπτή κάθε την παλιά. Σιγά. Σβάινστάιγκερ. Σβάινστάιγκερ. Και θα
κάνει το tackling με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Όχι ρε, λάμπ. Πολύ καλό timing. Κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Σμάνιστάγκερ. Ρόμπεν. Ναι, ναι. Έλα ρε φίλε. Υπερνάει ανάμεσά τους. Αυτή η πάσα είναι μισό κόλ. Και τώρα που πούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Να λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι. Αυτά γίνονται όταν δίνεις χώρο στην περιοχή σου σε παίκτες τέτοιου βεληνεκούς. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε παίκτη πάνω του? Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που έκαναν ήταν καθαρή αυτοκτονία. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Στο 1-0 δεν είχε εκδηθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλαστικά αρχίζει να γίνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τον ρίχνει κάτω, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και ο διαιτητής, έχω την εντύπωση πως δεν έχει άλλη επιλογή. Έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση, ήταν απόφευκτο να μπει με αυτόν τον τρόπο. Απλά έπεσε σε αυτόν ο κόλος να κάνει την βρώμικη δουλειά. Όχι! Ω, παραλίγο! Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Πολλοί αμφιβάλλουν ότι θα έχουν καλύτερη ευκαιρία από αυτή. Κρίμα. Για αυτούς βέβαια κρίμα. Εμείς το βράδυ θα κοιμηθούμε με ίσια τη συνείδησή μας. Το επιχείρησε ξανά. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο. Όχι, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετύχουν. Μπορεί να πιάνει τα πέναλτι. Μπορεί να, να πας μέσα με μια μπαλιά, αλλά δεν θα μου το βάλει. Κάποιον συμπαίκτη. Το Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει σουτ. Είχε όλο το τέρμα μπροστά του. Πολύ καλή η έφευξή του, όχι όμως και το τελείωμα του. Δεν ξέρω και πολλές, δεν το ξέρω. Αλάπα. Είναι δύσκολο. Λεβαντόφσκι. Να κάνει και κάτω κουμπιά, καταρχήν προπόνηση είναι πάνω δύσκολες στις τίτλες. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Αν τον κόψεις, έλα ρε! Εντάξει, εντάξει. Τζερόμ Μπόατε. Ραφίνια. Κινείται προς την επίθεση. Κόψε αυτό τώρα. Υπερνάει ανάμεσά τους. Επιχείρησε μια καλή προσπάθεια η αντίπαλη, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ντάντε. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στους σκόρους. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Αρμπελόα. Στέλνει μακριά την μπάλα. Κινήθηκε πολύ όμορφα. Κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Ριμπερί πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Η Γιαραμέντη. Μάριο Κέτσε ζητεί κάθε την παλιά. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και τι έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη αποκατάσταση. Σβάινστάιγκερ. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πάει μόνος του. Υπερνάει ανάμεσα του. Τι! Είναι επικίνδυνος εκεί. Μάριο Γκέτσε. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Λάμ. Τώρα δίδρυ. Τώρα με βοηθούν. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η Γιαραμέντη συνεχίζει μόνος. Η Γιαραμέντη δεν
κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του παίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Βρίσκεται σε πολύ πλειονεκτική θέση. Δύσκολη φάση για τον τερματοφύλακα. Μπράβο του πάντως που κατάφερε και άλλαξε την πορεία της μπάλας. Κατάφερε και την κράτησε. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Σου έχω πει, αξίζει πολλά συγχαρητήρια γιατί έκανε το αρχικό κλέψιμο της μπάλας και από εκεί και πέρα όλοι τους ενήργησαν έξυπνα και τα κοίτατα και δεν έδωσαν στον αντίπαλο την ευκαιρία να αντιδράσει. Το R3 αλλά ο Ολυμπιακός με πλέον. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση. Δεν κόβεται με τίποτα. Μόλις την πάρει γιατί είμαστε. Σβάινστάιγερ. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές, αλλά δεν τις επιχειρεί. Μπέιλ. Ριμπερί. Αρμπελόα. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Θα εκτελεστεί την πλάγη. Προχωράει μόνος του. Και να ξέρεις τώρα ακουμπάω μπάλα. Προσπαθεί να τερπίσει την αντίπαλη άμυνα. Είναι σοβαρό και ακουμπήσω λίγο μπάλα. Καλά, ήταν σίγουρο ότι θα το βάλει. Εγώ θα το βάζα από εκεί, αλλά εσύ δεν ξέρει τι να βάλει στο πράγμα. Και ειδικά το σύγχρονο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να έχει κάνει σε αυτή τη φάση. Για όλη την μάνα την έριξε. Λάμου. Τριμπερί. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Μάριο Γκέτσε. Σβάινστάιγερ. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Στυρτή, κάθε την παλιά. Μάριο Γκέτσε. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Παμές Ροντρίγκες, ετοιμάζεται να το κάνει. Πάμε και στα κόρνερ της άχρηστης. Κινείται προς τα εμπρός. Συνεχίζει μόνος. Πλάγιο. Μπενζεμά. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Λεβαντόφσκι. Τον βρήκε ωραίος ο παιδί. Δύσκολη φάση για την αντίπαλη άμυνα. Έλα μωρέ τώρα, ποιο offside. Ήταν ο Μπέιλ δίπλα στο τερματοφύλακα και εγώ που ήμουν έξω από την περιοχή. Offside. Αλάμπα. Θα προσθεθούν 2 επιπλέον λεπτά. Λεβαντόφσκι. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στους αντιπάλους την αρχική τους δύναμη.
αναζητήσει.